Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας. Λοιπόν, καλώς ήρθες στο Voice. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Που γύρισε ο Σάκης, που είναι δύσκολος, ειδικά άμα αγγίξεις Elvis Presley. Το όνομά σου? Κρίστιαν. Κρίστιαν. Μοιάζει λίγο με τον Jim Carrey από εδώ μακριά, από τα κοστανιάτα του. Δεν έχει κάτι από τέτοιο, το τεράστιο χαμόγελο αυτό το... Δεν ξέρω. Η φωνή σου το έβγαλε τελείως από το να μιμηθείς τον Presley και μ' άρεσε το ηχόχρωμά σου. Είσαι λίγο πιο country από ό,τι θα ήταν ο Presley. Δεν πρέπει να ήταν η καλύτερη φορά που το είπες αυτό το τραγούδι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Ναι. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πιο ωραίο αντί να πεις το δεύτερο κουπλέ και να ξαναπείς ρεφρέν, να έλεγες την ωραία τη γέφυρα για να μας δείξει και τις ακόμα πιο ψηλές. Ναι, θα μπορούσε όντως. Know that I love so bad. I'll dry the tears from your eyes. Let's know that a good... Για πες μας και άλλα πράγματα για σένα, Κρίστιαν. Είμαι 21. Από πού μας έρχεσαι? Είναι είμαι από το... Ελλάδα, είμαι μισός Γερμανός. Γι' αυτό το Κρίστιαν. Και έχω και δεύτερο όνομα. Α, για πες. Είμαι Κρίστιαν Επαμεινώντας. Α, Επαμεινώντας. Ναι. Ωραία. Αλλά χρησιμοποιώ το Κρίστιαν. Τι άλλα τραγούδια σου αρέσουνε? Γενικά, μου αρέσουν οι pop μπαλάντες. Α. Bruises, Louis Capaldi. Bruno Mars, Ed Sheeran, Shawn Mendes. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, Κρίστιαν, τι γίνεται, έτσι. Έλεγα, θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Δεν ήμουν σίγουρος. Περίμενα ότι θα έρθεις. Δεν κατάλαβα τώρα, θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Γνωρίζεστε. Δεν ξέρω. Περίμενα ότι θα τραγουδήσεις κάτι από αυτά που τραγουδούσες το καλοκαίρι. Από πού γνωρίζεστε? Σκιάθο. Όχι, όχι. Ο Κρίστιαν είναι σκίπερ. Ναι. Και έχουμε ταξιδέψει μαζί, γιατί επειδή έχω ένα καταμαράν που κάνω διακοπές με την οικογένεια, ο Κρίστιαν έχει πάρει τα μυαλά της κόρης μου, βασικά. Και... Αυτό τι σημαίνει, Σάκη? Της Αριάδνης κιόλας. Α, της Αριάδνης. Της Αριάδνης. Λοιπόν, και τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα δεν ήσουν τόσο καλός όμως. Δηλαδή, εγώ ήθελα πιο πολύ δύναμη, να σου πω την αλήθεια. Τα καταμαράνα σε καταμαράνανε. Τι έγινε, για πες μου λίγο πώς αισθάνθηκες, άγχος. Είναι για το άγχος. Είμαστε στην Κύθνο και έχει 6 μποφόρ γεμάτα, μπορώ να σου πω και 7, 6 γεμάτα όμως, πολύ γεμάτα, και μας χαλάει μια μηχανή. Τα έπαιξε μια από τις δύο μηχανές και έμπαινε όλη η μούρη του σκάφους μέσα στο νερό. Είχαν κάτσει τα πιτσιρίκια μπροστά η Αναστασία και η Αριάδνη. Ανσία Απόλλωνας και η Αριάδνη. Ναι, μπροστά, ναι. Στα ρέλια εκεί. Και πήγαμε, τους βάλαμε σωσίβια και τα... Και ο Άλεξ μέσα, iPad. Και τα βάλαμε μέσα, γιατί... και εκεί δεν έχεις καθόλου άγχος. Όχι, είναι κάτι που το ξέρω πολύ καλά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και επίσης όταν τραγουδούσες στο καταμαράν δεν είχες τόσο άγχος και δεν είχες... Ήσουν πιο... Κοίτα, είχε πάρα πολλούς θαυμαστές. Ναι. Δηλαδή, όταν μου λες για την Αριάδνη, για την Αναστασία, ήταν και ο Αλέξανδρος, ήταν και ο Απόλλωνας, είχε από κάτω, είχε τον κόσμο του, ρε παιδί μου. Έτσι θα πάει και στη συνέχεια. Εγώ τον άκουσα τραγουδάκι και λέω, του λέω, γιατί δεν έρχεσαι. Αφού σ' άρεσε τόσο πολύ, γιατί δεν έρχεσαι. Μου λέει, δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, θα δούμε και τα λοιπά. Και λέω, θα έρθει. Ήρθα. Οριακά τώρα, δηλαδή, πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά. Κρίστιαν, εντάξει, έλα. Εντάξει. Θέλει πολύ δουλειά. Εκεί πέρα, αυτά που μου έλεγες εκεί ήταν πιο... Κάπως διαφορετικά. Ήσουν, δηλαδή... Θα το φτιάξουμε. Καλώς ήρθες, αδερφό μου. Άτσι.
Γεια σου, Κρίστιαν. You know, someone said that the world's a stage with people playing parts. Fate had me playing in love with you. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why, I'll never know. Psyche, you lied when you said that you loved me. Never. And I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than go on living without you. Δεν ξέρω καν ποιο παίζουμε τώρα. Ε? Love me tender, love me true. Never let me go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.